Γιατί είναι η πρώτη για το 2020, το πρώτο δοκάρι και μέσα, αλλά γιατί έχει γενέθλια ο Νίκος Αλέφαντος. Νίκο, χρόνια πολλά, υγεία και καλά. Σε σένα, σε όλη την οικογένειά σου, την εκπληκτική, τον πρόεδρο, τη μητέρα σου, την κυραβαίνει, παιδιά σου, γυναίκα σου, εγγόνια, όλοι. Να είστε καλά. Αγάπης ό,τι έχεις, γιατί είσαστε φοβεροί όλη η οικογένεια και βοηθάτε και πολύ κόσμο, είσαστε εκπληκτικοί. Εκπληκτικός Νίκος Αλέφαντος. Είδαμε, όπως είσαστε. Είδαμε και το ωραίο βίντεο που επιμελήθηκαν τα παιδιά, ο Νίκος Αβραμίδης. Έπεται και ο Γιώργος Ολίγκρης. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Κωστή Ραπτόπουλο, τον οποίο περιμένουμε από το στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, να δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Γιγάντα. Είναι εδώ, είναι εδώ ο Κωστή Ραπτόπουλο. Είναι. Και έρχεται πάντα μια εκπληκτική, εκπληκτική τούρτα. Και λέω τώρα να του πω του. Του Ραπτοπουλάρα, τι είναι αυτό ρε. Έτσι. Φοβερός ρε. Χρόνια πολλά. Ναι, εδώ κοίτα, όπας, ωραίο. Δεν πειράζει, αυτό είναι, αυτό είναι. Όπο, παιδιά, μην αρχίζετε χωρίς εμένα, έτσι. Τι έκανες εδώ ρε. Τώρα. Εδώ. Χαμός. Εδώ. Ναι. 3 Ιανουαρίου του 39. Βέβαια. Τρομερό, τι έκανε. Τρομερό. Όπο, κάτσε. Έλα, 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 κάτσε. Εδώ. Εκεί. Εδώ. Ρε το γίγαντά μου. Στο κόρνερ έρχεται. Εδώ. Εκεί. Πού, εκεί, εκεί. Εκεί, στα χαφ. Δεν τήρα το πουλάρα, το γίγαντα. Τον ήρωα. Λοιπόν, εδώ. Πού θες να φέρετε την τούρτα. Πού να την εδώ είσαι. Εκεί καλά είναι. Καλά είσαι. Εντάξει. Άστινα, έλα κάτσε. Τα ξέρεις, μικρόφωνα και λοιπά. Καλώς ήρθες. Έκανα εξετάσεις. Ναι. 0,98 το ζάχαρο μπορώ να φάω. Εντάξει, μπορείς να φας. Είναι και η μέρα μπορώ σήμερα. Να φάω χοληστερίνες χαμηλές. Ας φάω σήμερα που είναι το. Σε βλέπω δυνατό. Είχες και μια περιπετιούλα. Πλακώθηκα στο ξύλο. Γερά. Πού? Πλακώθηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πήγα σε ένα μπαρ. Ήταν ναι. Κάτι τύπη. Α, σε μπαρ. Ναι. Α. Του Κατσιαώνη του τερματοφύλακα το μπαρ. Ναι. Ήταν κάτι τύπη εκεί να πω. Τον έστειλες με κάνα τέτοιο τέτοιο. Του κάσα και του Κασιαούνη. Ο Κατσιαούνης τι έφταιγε. Ο ιδιοκτήτης του μπαρ. Ναι. Ήρθε ένας τύπος να πούμε αμαμαμαμα. Πίνουνε ρε, ξέρεις τι γίνεται αυτές τις μέρες, πίνουν. Ναι, ναι. Ήρθε από πίσω, με τράβαγε, με έκανε, με έρανε να πούμε κτλ. Με έκανε, με παίρνει τα γυαλιά της βιβλιοπολίας, με τα πετάει. Mm. Πάτε ένα σάφο διάρρη φοβερό. Ναι. Τριάρι ο άλλος, μαζεύτηκε όλο το μαγαζί εναντίον μου. Μπράβο. Τώρα λέω θα γίνεις αυτό που λέει. Λούις. Τώρα θα γίνεις Λούις. Ναι. Πού μαζεύτηκαν μέσα αυτό. Η μάνα του Φευγάτου δεν έκλαψε ποτέ. Τίποτα, εκεί δεν έχει. 10 δευτερόλεπτα, 15. Ο καυγάς αρχίζει. Τραβάνε, σκουντάνε, κάνουνε. Τελείωσε το παραμύθι μετά. Είτε θα τις φάσεις, θα τις δώσεις. Εντάξει. Πρόλαβα, μέσωσε η πυγμαχία. Ναι. Μέσωσε. Και χαιρετίσματα. Πήρε ο εισαγγελέας τηλέφωνο γιατί με τα μάξι πήρα παραμάζωμα και κανένα δυο στο Φευγιό. Εδώ σκοτώνεις άνθρωπο, του λέω, και σε 6 μήνες βγαίνεις φυλακή τώρα για μια κολλιά. Τώρα κάνεις τέτοια πράγματα. Του λέω. Εντάξει, άμα ήταν σε μπαρ και είχαν πιει. Ξέρεις, άμα είναι πιωμένος ο άλλος, δεν έχει και αντανακλαστικά για να βαρέσει να κάνει. Τα χέρια κάτω είναι. Σωστό. Βλέπεις αγώνι και βαράς. Σωστό. Λοιπόν, 2-1 η Παναχαϊκή για τον Νίκο. 2-1 και κατά. Το ξαναστοίχημα. Δεν κάνει λάθο. Παναχαϊκή Πλατανιά Άσο. 2-1. Βγήκε. Έκατσε Άσο. 2-1 στο 39 είμαστε. Over ημίχρονο. Είναι καλύτερο. Άσο, περιμένουμε. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, 17η αγωνιστική. Βέβαια, είδαμε νωρίτερα και το αφηρηματικό βίντεο στον Νίκο Αλέφαντο, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια, με Κωστή Ραπτόπουλο και την πολύ ωραία τούρτα που μας έφερε εδώ. Πολλά, χρόνια πολλά στον προπονητάρα. Θα βρεις ένα στίχο, λέω, καλό. Φοβατιά ψυχή μας, όλοι σε ευχαριστούμε. Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Είστε φοβερός. Ευτυχώς έχει πρωτάθλημα. Γιατί τρεις μέρες τώρα θα καθόταν και τα φώτα. Έχει πρωτάθλημα, το χαλάσαν πάλι σήμερα. Ανακοινώσεις, διαμαρτυρίες, χαμός. Δεν τα έχεις προλάβει. Τα πρόλαβα. Α, τα πρόλαβες. Τα πρόλαβα. Ανακοίνωσε ο Αβγιανάκης. Ανακοίνωσε ο Σαββίδης. Έχει ομάδες δεν βλέπω να φτιάχνει κανένας από τους δύο μεγάλες. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Είχαμε σήμερα τον ορισμό των διαιτητών. Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του διαμαρτύρεται για κάποιους από αυτούς τους ορισμούς. Εάν έχουμε, Γιώργο, την ανακοίνωση να την δούμε και να την διαβάσω.
και εγώ με τους ορισμούς στα ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής Super League. Οι έμιστοι υπάλληλοι της εξυγίανσης αποδεικνύουν πως εννοούν την επιστροφή στην κανονικότητα του δικού τους ποδοσφαίρου. Σε αντίθεση με τις τρεις άλλες φορές, ο κύριος Γκεστράνιους, είναι ο Φιλανδός που θα σφυρίξει, σφυρίξε τα παιχνίδια της Super League. Αυτή τη φορά ο παρατηρητής διαιτησίας θα είναι Έλληνας. Στο Γιώργος Καρεσκάκης ορίστηκε ο Γιώργος Μπίκας, γιος του οποίου Στυλιανός Μπίκας εργάζεται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Άλλωστε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το 2017 η ΚΕΔ τον Τσιρόνι Κουκουλάκη τον είχε αντικαταστήσει από παρατηρητή διαιτησίας στον αγώνα των play-off ΠΑΟΚ-ΑΕΚ μετά από έντονες διαμαρτυρίες της ΑΕΚ. Η ΚΕΔ της FIFA UEFA θα κρατήσει τον Μπίκα για να κατατοπίσει τον κύριο Γκεστράνιους, είναι η ερώτηση. Και συνεχίζει. Επίσης, είναι δυνατόν, μόλις δύο μέρες μετά την εχθρική τοποθέτηση του κυρίου Σιδηρόπουλου για τον Ολυμπιακό και το σκάνδαλο αλλίωσης αποτελέσματος στο Βόλο με το ΒΑΡ και τον κύριο Ευαγγέλου, αντί να ορίζεται ξένους διαιτητές στον αγώνα μας, να ορίζεται ως διαιτητής ΒΑΡ τον κύριο Σιδηρόπουλο και την παρέα του. Ο ΠΑΟΚ του δικού του Σιβάν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να διατηρήσει το καθαρό άιτο και γι' αυτό ορίστηκε ο διεθνής διαιτητής κύριος Παπαπέτρου. Έχει ενημερώσει ο κύριος Παπαπέτρου την ορισμένη από τις FIFA, UEFA, ΚΕΔ ότι η σύζυγός του εργάζεται στο Open TV του Ιβάν Σαββίδη. Κύριε Λάκοβιτς και κύριε Χούμπελ, όπως αναλυτικά σας έχουμε ενημερώσει με την πολυσέλιδη επιστολή μας, είναι σαφές ότι το πρωτάθλημα είναι στημένο γιατί πουθενά στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να ορίζεται ο κύριος Παπαπέτρος διαιτητής στον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ και η σύζυγός του εργάζεται για το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Δεν μπορεί να ορίζεται παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα μας με τον Παναθηναϊκό ο κύριος Μπίκας, πατέρας του υπαλλήλου των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να ορίζεται διαιτητής ΒΑΡ ο κύριος Σιδηρόπουλος που τοποθετήθηκε εχθρικά μέσω καμπάνιας κατά του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί ο γιος του Προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ που καλείται να δικάσει όλες τις ομάδες να εργάζεται για το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Μόνο σε ένα απαξιωμένο και στημένο πρωτάθλημα μπορούν να συμβαίνουν αυτά, καθώς και όλα όσα για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως και το πρόβλημα να είναι οι δηλώσεις και η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είχαμε. Κοίτα, φανερό είναι. Κάποτε η Θεσσαλονίκη δεν είχε λεφτά. Ναι. Είχε παίκτες αυτό, λεφτά. Είχε Γουλανδρίδες, είχε Νταϊφάδες κτλ. Βαρδινογιάννηδες κτλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει μεγαλομέτωχος ομάδος της Θεσσαλονίκης πολλά λεφτά. Άμα έχεις λεφτά, θα πάρεις και παρασκήνιο, θα πάρεις και φίλους και τα λοιπά. Είναι δεδομένο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα κάνανε οι Αθηναίοι, τώρα τα κάνουμε και εμείς. Οπότε γίνεται μια ωραία ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι παλεύουν οι ομάδες και για το παρασκήνιο και οι δύο. Mm-hmm. Και αυτό τώρα που κάνει ο Ολυμπιακός, για πρώτη φορά εγώ το βλέπω, να βρίσκεται ας πούμε ο Ολυμπιακός αμυνόμενος. Συνήθως είχαμε εμείς τον Μπούζα, έκλαιγε ο Μπούζας, έβγαζε τον Κασατζίδη, μας αδίκησαν, μας κάνανε, μας δράνανε, άδικα δίκαια έκλαιγε. Τώρα βλέπω μεταφέρθηκε ο Μπούζας στην άλλη την πλευρά. Έχει και αυτό τη γοητεία του. Αλλά ναι. Και στην ουσία των πραγμάτων κάνει εδώ σοβαρές καταγγελίες και επώνυμες ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, άμα έχεις λεφτά, ναι, θα διορίσεις. Έτσι είναι. Ο Γουλανδρής, εσύ ο Νίκος τα πρόλαβε. Ναι. Δεν πρόλαβες. Ναι. Λάκη Πετρόπουλο, Λεωνίδα Θεοδωρακάκη. Mm-hmm. Πηγαίνανε να πούμε, κάνανε ιστορίες. Είχαν ομαδάρα και ο Πάο και ο Ολυμπιακός. Πάο δεν είχε φράγκο. Δυσκόλευε όμως. Πετρόπουλος ερχόταν στην Αθήνα, έχανε. Πήγαινε, δηλαδή, ο Πετρόπουλος, ο Θεός χωρέστονα. Καλός προπονητής λέει ο Νίκος, αλλά είχε ο Γουλανδρή από πίσω. Είχε Λεωνίδα Θεοδωρακάκη από πίσω. Είχε background. Τώρα ήρθε ο Σαββίδης, λέει τι θέλετε, έχω πολλά λεφτά. Ναι. Ο Μαρινάκης φωνάζει από την άλλη μεριά. Ομάδες καλές και οι δύο μεγάλες, και ο Νίκος τα λέει και έχει δίκιο. Δεν είναι αυτές τώρα ομάδες όπως ήταν δεκαετία 60, 70, 80. Δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Έβγαλε και ο Σαββίδης, ο Γιώργος. Ναι, έβγαλε και ο Σαββίδης, έβγαλε και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωση. Καμιά μεταγραφή θα κάνει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Έλατε. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Το ύφος ανακοινώσεων είναι βέβαια καυστικές και καταδικάζουν την επίθεση, την νέα επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι του ο κ. Ευαγγέλου. Εγώ που πλακώθηκα με ένα μπαρ, η Ένωση Συντακτών δεν έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί δεν είμαι στην Ένωση Συντακτών. Δηλαδή, άμα δίνουν ένα δημοσιογράφο, ας πούμε, που είναι στην Ένωση Συντακτών, βγαίνουν και λένε καταδικάζουμε το γεγονός. Εγώ πλακώθηκα με ένα μπαρ.
Ολόκληρο. Όλο τον μπαρ πλακώθηκα. Ξυμπουνιές, η κόρη μου έξω. Ναι. Πήγα με το αυτοκίνητο, κοπάνισα, δηλαδή είμαι γυμνασμένος όσο μπορώ. 52 είμαι. Οι άλλοι τι κάνουν, 25. Ξύλο, μπουνίδια. Δεν έβγαλα μπουνίδια, τριάρια, αποφυγές. Πήγα να μου δώσει μια, κάνω μια φορά το τζάμπ. Πού πάρε, του λέω, εδώ είμαι εγώ. Του λέω. Άμυνα, άμυνα. Πού πάρε, του λέω. Άμυνα, πού πάρε, του λέω. Εδώ είμαι, του λέω. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις. Έχουμε και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ με ποιο πάει. Δεν έχει να κάνει με τη διαιτησία, έχει να κάνει με την επίθεση που δέχτηκε το σπίτι του κυρίου Ευαγγέλου που ήταν βαρ στο Βόλος Ολυμπιακός. Σήμερα, δεύτερη επίθεση, σπάσανε τζάμια. Τα τζάμια μόνο σπάσανε. Ναι, η ΠΑΕ ΑΕΚ πέραν της αυτονόητης καταδίκησης επίθεσης, δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες στο σπίτι του διαιτητή Άγγελου Ευαγγέλου, καλεί άπαντες να αντιληφθούν με σύνεση και ψυχραιμία τη σοβαρότητα των στιγμών. Αποτελεί χρέος των κρατικών μηχανισμών να διευρυνήσουν μέχρι τέλους όλες αυτές τις μαφιόζικες επιθέσεις, αλλά και υποχρέωση όλων μας να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ενεργήσουμε αποφασιστικά και με γνώμονα το συνολικό καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να το προστατεύσουμε και να αποτελέσουμε την ασπίδα απέναντι σε όσους επιχειρούν να το μετατρέψουν σε αρένα εξυπηρέτηση των συλλογικών συμφερόντων ή και σε όσους φτάνουν ακόμα να απεργάζονται σχέδια πλήρους αποσταθεροποίησης, λέει η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καταδικάζει απερίφραστα το νέο κρούσμα βίας κατά της ελληνικής διαιτησίας. Η ελληνική πολιτεία και όλες οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διευλευκάνουν άμεσα όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις βίας και κατά των διαιτητών. Όσοι καταφεύγουν σε μεθοδεύσεις βίας και απάτης και προσπαθούν να οδηγήσουν σε διακοπή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα βρουν απέναντί τους όλες τις υγιείς δυνάμεις του ποδοσφαίρου. Μόνη απάντηση σε αυτήν την αθλειότητα είναι η απομόνωσή τους και η απρόσκοπη συνέχιση του πρωταθλήματος. Σε λίγο θα δούμε και την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Μοντάρεται τώρα. Εντάξει, έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ για να έχουμε αντικειμενική ενημέρωση από όλες τις πλευρές. Από τα γραφεία τύπου έχουν πάρει φωτιά. Καλούς μισθούς, να πούμε. Ναι. Η προσπάθεια του Ολυμπιακού να απαξιώσει ένα πρωτάθλημα που δεν κερδίζει πλέον από τη σέντρα του, χαρακτηρίζοντας το στημένο και η ασυλία που απολαμβάνει στην προσπάθεια του αυτή, είναι οι βασικοί λόγοι που οπλίζονται τα χέρια αυτών που διαπράττουν τις εγκληματικές ενέργειες. Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον του διαιτητή κυρία Ευαγγέλου, όπως όλος τυχαίως δεν καταδικάζει ο Ολυμπιακός, που έρχεται ως συνέχεια των περισσών επιθέσεων στους κυρίους κυρίου Τζίλο και Τσαμούρη. Ήρθε η ώρα να μιλήσει η δικαιοσύνη και επιτέλους να βρεθούν φυσική και ηθική αυτουργή αυτών των επιθέσεων, οι οποίες συνεχίζονται αδιάκοπα. Η απάντηση στην τοξικότητα δόθηκε και αυτή είναι η συνέχιση του πρωταθλήματος, κάτι φυσικά που εκφράστηκε μεταξύ άλλων και στο τελευταίο ΔΣ της Super League από το σύνολο των ομάδων που ήταν παρούσες. Ο Ολυμπιακός προτίμησε την αποχή, όντας απομονωμένο στην τακτική μπαχαλοποίηση που επιχειρεί και η οποία έχει ήδη καταδικαστεί από την πλατιά μάζα των Ελλήνων φιλάθλων. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Πάντως, όπως και να έχει, σέντρα στο πρωτάθλημα έχουμε κανονικά. Κρατάμε τις διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού και παύλα τις καταγγελίες του Ολυμπιακού. Υπήρξε απάντηση από τον ΠΑΟΚ. Εμείς βγάλαμε στο ραδιόφωνο τον κύριο Θεοδωρίδη, ναι, τον Σάβα. Χθες. Επίτιμος πρόεδρος. Ναι, μίλησε ο Σάββας ο Θεοδωρίδης και από ό,τι κατάλαβα, ναι, ο Ολυμπιακός μέσες άκρες θεωρεί ότι ο Περέιρα είναι άνθρωπος του Σαββίδη. Από τα λεγόμενα του Θεοδωρίδη και από αυτά που ακούω και διαβάζω, θεωρούν τον Περέιρα, γιατί λέει στη συνέντευξή του ο κύριος Θεοδωρίδης ότι εμείς, λέει, θέλουμε ξένους διαιτητές. Δεν θέλουμε διαιτητές που να είναι από τον Περέιρα. Ναι, δηλαδή, ορισμένοι. Δηλαδή στοχοποιεί τον Περέιρα, σου λέει, αυτός είναι δικό σας, ρε. Τώρα, γιατί το λέει, πρέπει να το βγάλουμε κάποια στιγμή. Το σημερινό είναι άλλο, γιατί ορίστηκε ο Φιλανδός, αλλά όντως για πρώτη φορά στο ΒΑΡ δεν είναι κάποιος συμπατριώτης του, αλλά είναι Έλληνας. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η. Ναι, είναι Έλληνας και σου λέει, επειδή η γυναίκα σου δουλεύει εκεί στο κανάλι του Σαββίδη, πώς θα πούμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, σαν και βρίσκουν, εντάξει. Πάμε εμείς, παιδιά, στο αγωνιστικό, να δούμε πιθανή εντεκάδα του Ολυμπιακού, ξεκινώντας με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, Νίκο. Φαίνεται ότι τελικά ο Βαλμπουένα θα ξεκινήσει βασικός. Εδώ είναι ένα πιθανό σχήμα με Σά κάτω από τα δοκάρια, Σεμέδο Αβραμ, ο Μάρτσι Μίκα, Μπουχαλάκη Καμαρά, Βαλμπουένα, Ποντένσι από τη μία, Μασούρα από την άλλη και Λαραμπί. Το κλασικό του, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πώς το βλέπεις? Εντάξει, ο Ολυμπιακός αυτή είναι σχεδόν η ομάδα του. Έχει επαγγελματίες, παίκτες αγορασμένοι, καλοί παίκτες. Ο Παναθηναϊκός, το έχουμε πει επανειλημμένως, ότι ο Δόνης και αυτό που έχει κάνει είναι ηρωικό. Είναι άθλος. Βέβαια.
άλλες ομάδες πέφτουν. Παίχτες αγνώστων στοιχείων, τώρα τους μαθαίνεις, Μπουζούκης, Χατζοβάνης, εδώ, έτσι, εκεί, ανύπαρτοι για ιστορία Παναθηναϊκού κτλ. Και το παλεύει, το κρατάει, σώνεται και πάει να πλασαριστεί και στη πεντάδα, εξάδα. Λίγο είναι. Πάμε να δούμε και, να του πεις. Και μία πιθανή δεκάδα για τον Παναθηναϊκό που θα πάει στο κλασικό του σχήμα επίσης με τον Ζαχίτ πίσω από τον Μακέντα. Εδώ ο Χατζηγιοβάνη από τη μία, Μπουζούκη από την άλλη. Κουρμπέλη δώνει τους κόφτες και η κλασική τετράδα πίσω. Σέγκεφελτ, Πουγκούρας, Γιώχανσον, Ισούα με τον Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Η καλή του εντεκάδα, στο πούμε έτσι. Κοίτα, ο Ολυμπιακός με τον Βαλμπουενά μπροστά από τα δύο χαφ, όποιος και αν είναι, Μπουχαλάκης, Καμαρά κτλ., είναι πολύ καλύτερος από όταν παίζει 4-4-2. Αλλά εγώ έχω μια ένσταση εκεί με τον Μασούρα. Ναι. Πολύ ωραία είναι το 4-2-3-1. Αλλά ο Μασούρας εκεί δεν έχει άλλο να βάλει. Εκεί αριστερά. Έχει το Λοβέρα, έχει το Χρυστοδουλόπουλο που έχει επιστρέψει. Ο Χρυστοδουλόπουλος τον είδα 1/4-20 λεπτά. Κάτι κουνήθηκε. Αλλά ο Μασούρας είναι παραφωνία στο 4-3-3 του Ολυμπιακού. Επειδή μας έχει πει ο Νίκος ότι δεν πλαγιοκοπεί. Όχι, δεν κλείνει μέσα, δεν σουτάρει πολύ. Κεφάλι δεν έχει. Αλλά το 4-2-3-1, άλλη ομάδα είναι με τον Βαλμπουενά, με δεκάρι. Εγώ σαν το βλέπω και σαν αντίπαλος του ΠΑΟΚ, λέω πώς το βλέπετε. Λέω με 4-4-2 έχει σκαλώσει τρεις φορές. Ναι. Και στην Ξάνθη σκάλωσε. Και στο Βόλο σκάλωσε και στο. Ποιο πάνω, με τον Πανιόνιο. Και γι' αυτό σκάλωσε με το που επέστρεψε ο Βαλμπουενά τον έβαλε. Είναι βασικός και Μαρθίο Φορτούνης σε τι κατάσταση θα έρθει δεν ξέρουμε. Άλλος Ολυμπιακός θα είναι. Ναι. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται. Εγώ είμαι πολύ φίλος με τον Μητρόπουλο τον Τάσο. Ναι. Τα λέμε και τα λοιπά. Και αν προλάβω θα τον δω τώρα μετά. Του λέω ρε Τάσο, πλευροκοπείτε λέω. Γίνεται σέντρα μέσα στην περιοχή. Ένα Μητρόπουλο δεν έχει να πάρει. Δεν ήταν σέντερφορ του Ολυμπιακού. Κανένα κεφαλοσφαιριστής πάει στον αέρα, εύκολα αποκρούνε συνήθως τα σέντερ πάλι. Όχι, ραμπί. Όχι, ναι, αλλά ραμπί. Έχει, έχει. Ναι, αλλά είναι προβλέψιμος. Ενώ ο άλλος, σαν δεκάρι, Νίκο, εμείς το βλέπουμε τον Ολυμπιακό ότι είναι καλύτερος με τον Βαλμπουενά σαν δεκάρι. Εσύ, Νίκο, θα πήγαινε σε ένα 5-3-2 επειδή είναι ντέρμπι, τουλάχιστον έχει απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό άλλων ετών. Άρα τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει δύο ισοπαλίες στο Καραϊσκάκη ο Δόνης. Δεν μπορεί να πάρει τώρα με αυτή την ομάδα. Είναι καλύτερη η ομάδα του Ολυμπιακού φέτος από τα προηγούμενα δύο χρόνια και θα κάνει διαφορά ή ότι ο Παναθηναϊκός είναι χειρότερο. Άμα το πάρει, δεν θα παίξει ο Ολυμπιακός χαλά. Ναι. Πώς θα το κάνει. Έπρεπε να αυτοκτονήσει ο Ολυμπιακός. Καλώς ξεκινάει με 4-2-3-1. Ολυμπιακός. Ναι. Εντάξει. 4-2-3-1 είναι σχεδόν. 4-3-3. Ναι. Εκεί θα παίξει. Αλλά. Έχει κάποια ένσταση, κάποιον άλλο παίκτη, όχι, κάτι άλλο. Όχι, αυτό. Πες, εγώ είμαι επηρεασμένος. Ναι. Έχω ζήσει μεγάλους παίκτες. Και. Έχει ξενερώσει που λέμε. Ναι. Πολύ. Πολύ, μη συζητάς. Δηλαδή όταν έχω δει εγώ τώρα στον Παναθηναϊκό Αλούπι, Κουρτζίδη, Λινοξυλάκηδες και δεν συμμαζεύεται Σοφιανός, Πανάκης, ιστορίες. Τι να δω τώρα. Αν δω τον Μπουζούκη, δηλαδή ανοίξω την τηλεόραση να δω τον Μπουζούκη. Τι Μπουζούκη. Τι να τον Κουρμπέλη, το γιο του Δόνη. Παιχτάκι της πλάκας. Της πλάκας παίχτες. Για το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Βέβαια. Δεν μπορεί αυτοί να χτίσουν Παναθηναϊκό και αυτό που έχουν κάνει αξιέπαινε. Ναι. Γιατί έπρεπε να κινδυνεύουν, να πέσουν άμα είχαν καλές ομάδες οι άλλοι. Ο Ολυμπιακός όμως θα ξέρει την Κυριακή το αποτέλεσμα που θα έχει φέρει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, αλλά πέραν τούτου, είτε ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει είτε έχει χάσει, είτε έχει φέρει ισοπαλία, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει γιατί κυνηγάει στη βαθμολογία στην παρούσα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το κυνηγήσει και να το πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Άμα δεν το πάρει, είναι πλήρη αποτυχία. Του Μαρτίνς. Βέβαια. Προπονητής. Ο Μαρινάκης τα έκανε όλα. Όλα. Τι λεφτά δεν τους έχει δώσει. Τι μεταγραφές δεν έχει δώσει. Και εδώ που γράφει ένα ωραίο ελπίδα στις φυχές τίτλο στον Ολυμπιακό. Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα
για την αλλαγή του όρου, δίνοντας ευχές για όλο τον κόσμο αλλά και ειδικά για τον Ολυμπιακό, το στόχο κατάκτησης πρωταθλήματος. Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Πειραϊκής, εύχομαι σε όλους μια δημιουργική χρονιά, αγάπη, υγεία, με πίστη, δύναμη, ο καθημερινός αγώνας όλων των είναι αστευτή επιτυχία των νέων. Το 2020 να γεμίσει τις ψυχές μας με ελπίδα, αφήνοντας πίσω όλες τις πίκρες και τις κακές στιγμές. Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα. Ναι, πρόσεξε. Για τον Ολυμπιακό σας εύχομαι να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να συνεχίσει να γράφει ιστορία σε όλα τα αθλήματα γεμίζοντας σε σελίδες του βιβλίου του με έδωξη επιτυχία πολλούς τίτλους. Με πάθος, σκληρή δουλειά, αγωνιστικό ήθος θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να ονειρευόμαστε για τον Ολυμπιακό μας το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο σύνολο της χώρας. Χρόνια πολλά ζει το Ολυμπιακός μας. Το Μαρινάκι τον θεωρώ το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών. Αγαπάει τον Ολυμπιακό από τα γενοφάσκια, έτσι εκεί ως χρωμένος ο πατέρας του Μιλτιάδης κοντά τον έμβρο και τα δίνει όλα. Ωραία όλα αυτά, προσπαθεί, κάνει να πάρει τίτλο. Το λες αυτό παρά το γεγονός ότι επί Κόκαλη είχες δουλέψει δύο φορές στον Ολυμπιακό από τις τρεις συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, τρεις δούλεψε ο Νίκος. Ναι, αλλά με μία Κόκαλη με ΤΑΙΦΑ, μία με ΤΑΙΦΑ και δύο και με Κόκαλη. Όλα όσα έχουν συμβεί τελευταία με αυτή την κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα σε Σοκράτη Κόκαλη και Μαρινάκη είναι αυτό που σε... Κόκαλη Μαρινάκη, ναι. Κόπασε πάει. Κόπασε, ναι. Κόκαλης πετάχθηκε εκεί να πει δεν μπορεί, τι να του κάνει. Του Μαρινάκη τι να του κάνεις όταν τη στιγμή αυτή τα δίνει όλα για τον Ολυμπιακό, σε δύσκολες στιγμές, ό,τι να είναι. Τι να του κάνεις. Μετά ο Κόκαλης έφυγε από το ποδόσφαιρο. Ο Μαρινάκης έχει χρόνια. Και σαν άνθρωπος και χρόνια στον αθλητισμό να κλείνει δώσει, κλείνει να δίνει, δεκαετία. Να το παλέψει όλο. Πενιντάριζε ο Μαρινάκης. Το πονάει αυτό. 51, ναι. Σαν και εμένα. Το πονάει για είναι 10 χρόνια. Συν το ότι, να πούμε για τον Μαρτίνς, ότι διανύει την τρίτη του σεζόν στον Ολυμπιακό. Α, βέβαια, πρέπει να πάρει κάτι. Δηλαδή νομίζω ότι φέτος είναι... Τέλος. Τέλος. Έτσι. Ή το παίρνει και μένει. Τέρμα. Ζήτησε παίκτες ο Μάρτης για τον Γενάρη. Διαβάζω ξανά για τον Χασάν. Ναι. Ένα σύντερφο στο οποίο επιμένει. Ο Νίκος μας έλεγε τις εποχές που ο Χασάν ήταν στον Ολυμπιακό ότι παίρνει βελτίωση. Το θυμάσαι στον Αιγύπτιο το φορ. Και... Εκεί το βλέπει το πρόβλημα, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Και για τον Καρβάλιο που γράφεται συνεχώς μια μεταγραφή. Κάνει φάσεις ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά δύσκολα βάζει. Ο Χασάν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Χασάν έχει φύγει. Έχει πάει στην Πράγκα, στην Πράγκα πίσω και τον θέλει ο Μαρτίνς πάλι πίσω για να έχει ένα σύντερφορ δίπλα στον Ελαραμπή. Και ο Άγιος Βασίλης θέλει να του φέρει το Φορτούνι. Ναι. Ναι. Εντάξει, παιδικές χαρές είναι αυτές. Στην Μπράγκα δεν κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει. Μπράγκα δεν υπάρχει. Το αναστήσει εδώ. Είναι κατευθείαν η Αντισπόρτινγκ Λισαβόνος ή Πόρτο. Και Μπενφίκα. Και Μπενφίκα, ναι. Και τα πέμπτη θέση δεν υπάρχει. Τα έχει βγει και αυτό σκούρα. Παίζει, δεν παίζει, δεν αποδίδει. Σου λέει κάτσε να πάω στο Ολυμπιακό Μαδάρα και τέτοια τέρμα. Μόνο θητό να είμαι μέσα. Έχουν άλλοι Έγγλοι εδώ. Άλλοι εκεί που πήγανε. Βέβαια. Έτσι. Άλλα μαγκαρίσματα. Και πιο εύκολα κάνει τη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό από ό,τι από τον. Άλλα σέντερ μπακ εδώ έχει. Λοιπόν, και η τιμή έτσι. Γιατί η Μπράγκα ήθελε πέρσι ακατέβατα, πρόπερσι ακατέβατα 4 εκατομμύρια και τώρα τον δίνει και με 1 με μισό. Δηλαδή, αν ο Μαρτίνς επιμείνει, ο Ολυμπιακός θα μπορεί να το δώσει. Δεν ξέρω αν τα αξίζει. Η Μπράγκα είναι, Γιάννη μου, σαν ένα πόλεμο. Ναι. Να είναι στο φόρτε με πολεμιστά, με πολεμοφόντια, με όλα. Και αν κατεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτηγό και να αντιάζει καμιά τριανταριά τέτοιου, και αν λε που είναι αυτοί που του βρήκατε. Τι με πιστόλια, με όπλα ήρθαν. Οι άλλοι έχουν μυδράλια, έχουν οβίδε, έχουν. Αυτή είναι η Μπράγκα. Δεν πάει στο χάρτη. Πήγε στην Μπράγκα, τον ξέχασε κανένα. Ναι. Αν παίζει. Εγώ δεν ήξερα που παίζει. Είναι και τραυματία από τον Οκτώβριο. Λοιπόν. Δεν παίζει. Όχι. Πράγμα. Λοιπόν, σκέψτε. Πάμε τραυματίας. Άμα είναι από τον Οκτώβρη τραυματίας και έχουμε φτάσει τώρα. Γενάρη. Θα πει ότι δύσκολα συνέλθει. Άμα χτυπήσει και τον Μπρίγιοβιτς. Τον Μπρίγιοβιτς. Τον Μπρίγιοβιτς, άμα το χτυπήσει ο Μαρινάκης. Ο Μπρίγιοβιτς είναι ελεύθερος. Ελεύθερο. Ο Μπρίγιοβιτς. Ο ψηλός, ο κοτσίδας του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Έλα μου ρε τώρα. Αργοί παίκτες αυτοί. Τους διώχνουν όλους. Σε όλους έχω δικαιωθεί.
Σαουδική Αραβία τώρα. Ότι κάτι τον διώχνει. Φύγε για να σε ρίξουμε σε καμιά θάλασσα σε πανικαρχαρίες. Άντε, άντε να πάνε να πει. Ο Πρίγκιοβιτς, πόσο είστε είναι αυτοί. Ναι. Πόσο είστε είναι αυτοί, δεν βλέπονται. Ο Πρίγκιοβιτς μας έλεγε. Κάθεται εκεί να κάνει. Μας έλεγε ο Πρίγκιοβιτς, ναι. Λέμε δεν βγαίνεις, δεν μπαίνεις, δεν τριπλάρεις κτλ. Φέρε μου την μπάλα μέσα, λέει, τη χώσω εγώ να πούμε. Αυτό είπε. Φέρε μου την μπάλα μέσα, λέει, για τον πάρω, λέει, τον άλλο να, στο πρώτο δοκάρι, θα την κάνω. Αυτό, εντάξει, αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πάμε σε διαφημιστικό και να επιστρέψουμε μετά για το Άρης ΠΑΟΚ. Γιώργο, τι λες? Τα... Άρης. Πάμε να δούμε την προαναγγελία. Άρης ΠΑΟΚ δεν θα γινότανε. Βρήκα η πυροσβεστική κοινομαρχία, ναι, ότι ο Άρης δεν έχει πυροσβεστεί ο σωστό μέσα στο γήπεδο για άμα γίνει κάτι φοβερό. Με παίρνουν τηλέφωνο από την πυροσβεστική την ομαρχία, λέει, δεν θα γίνει το μάτς. Του λέω, γιατί δεν θα γίνει το μάτς? Του λέει, μη γίνει. Καραγκιόζητες, λέω. Πείτε εκεί να σκάψουν λίγο, να πούν ότι ξεκίνησαν την εργασία. Να... Τι θα γίνει, δηλαδή, θα γίνει πυρκαγιά στο Χαριλάο, 100 χρόνια δεν έγινε. Θυμάμαι, ναι, κάποια χρόνια πίσω που μου έλεγες ότι μέχρι και τα δέντρα κλαδεύανε. Πέρσι, για να περάσει το πρόβλημα. Για να μην υπάρχουν κοτρώνες από τα μπαλκόνια, ναι, και τόξα και τέτοια, ζήτησε ο Πάοκ από τον Δήμαρχο, ναι, να κουρέψουν, λέει, τα δέντρα. Και οι Αργιανοί κοροϊδεύουν, έτσι λένε, όπλο του πάω. Συγγνώμη, η αληθεύει ότι πέφανε παλιά από τον μπαλκόνια γλάστρες όπως στην ελληνική ταινία με τη Βλαχοπούλου? Φυσικά. Εγώ μένω, το σπίτι μου είναι ανάμεσα στα δύο γήπεδα. Ναι. Τα δύο γήπεδα έχουν 2 χιλιόμετρα απόσταση. Δεν έχουν μεγάλη απόσταση. Ναι. Εγώ μένω ακριβώς στη μέση. Ναι. Βέβαια. Συμβαίνουν αυτά δηλαδή. Βέβαια. Βέβαια. Πούλμαν έχουν σπάσει, σε πάω κάρι. Μαγαζιά έχουν, λοιπόν, σπάσει, κοτρώνες έχουν πέσει. Και, πάμε να δούμε. Και όταν το τελευταίο χερό πατυρντή που έγινε, που έλεγε για μου γίνει πατυρντή, φασαρία, ναι, δηλαδή, στο Άρης ΠΑΟΚ 2-0 με τον Κάμπορα που ήταν σε σεντερφοράρα, αλλά άλλοι τα παίρναν από τον Κόκε για να το βάζουν να παίζει και δεν έπαιξε ο καλός ο σεντερφόρ. Ξέρεις πόσο σεντερφόρ έφαγε ο Άρης? Μπαμπαντίγια, Κάμπορα, τον άλλο τον Αμπρέου, ναι, για να παίξει ο Κόκε. Τον κυνηγούσα εγώ τον Κόκε. Βγαίνανε οι Αργιανοί έξω από το σπίτι, φωνάζανε. Είναι απατεώνας, τους φώναζα. Είστε ηλίθιοι. Είστε ανόητοι. Στον μπαλκόνι εγώ βγήκα. Αστυνομίες εγώ και τα λοιπά. Ο Νάο Κόκε. Να. Δεν έπαιξε. Έκανε και με τα ναρκωτικά. Ιστορία. Το τσακώσαν και με τα ναρκωτικά. Λέω, χαίρομαι πολύ. Δικαιώθηκα. Και με τον Κάμπορα είχε γίνει εκείνο το μάτς, το τελευταίο γυρός τραμπούκος. Πήρε το πούλμα του ΠΑΟΚ, κοτρόνια πέφτανε, έγινε εκεί το 2-0 με τον, λοιπόν, με τον Σπάθα, ναι. Πάμε να δούμε την προναγγελία του ντέρμπι για να μπούμε και στην κουβέντα για αυτό το παιχνίδι. Η Θεσσαλονίκη ζει σε ρυθμούς ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής. Οι Κίτρινοι υποδέχονται το Σάββατο στις 7.30 τον Δικέφαλο του Βορρά στο Κλειάνθης Βικελίδης, με τις δύο ομάδες να θέλουν να κάνουν ποδαρικό με το δεξί στο 2020. Το ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου διαχρονικά, ενώ για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Ενδεικτικά, στην κυτρινόμαυρη ΠΑΕ έχουν καταθέσει αιτήματα από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ολλανδίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Αυστρίας και της Ρουμανίας. Παράλληλα, ο κόσμος του Άρη αδειμονεί για τη μεγάλη αναμέτρηση στο Χαριλάου και το γήπεδο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, κατάμεστο. Όσο για τα αγωνιστικά, ο Μίχαελ Ένινγκ έκανε αρκετές δοκιμές σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως όλα δείχνουν, ο Ρόους θα παραμείνει στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Δελιζήσης θα είναι ο παρτενέρ του Βέλεθ στα στόπερ. Αντίθετα, όλα είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά τον παίκτη που θα παίξει πίσω από τον Ιντέγε, καθώς δοκιμάστηκαν τόσο ο Λάρσον όσο και ο Ντιγκινή. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει το πρώτο του ντέρμπι για φέτος, έχοντας μόνο ισοπαλίες σε αυτά του πρώτου γύρου. Από εκεί και πέρα, ο Αουγκούστο ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και βρίσκεται στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα, ενώ εκτός παρέμεινε ο Κρέσπο. Όσον αφορά την ενδεκάδα, κατά από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Ζίφκοβιτς. Η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Σίγκασον, Βαρέλα, Γιαννούλη και Μάτος. Στη μεσαία γραμμή θα τοποθετηθούν οι Μίσιτς με τον Μαουρίσιο, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα παίξει ο Βιερίνη και ο Λιμνιός. Στην επίθεση, οι Σβιτέρσκι και Ακπόμα επαλεύουν για μια θέση στην ενδεκάδα, ενώ πίσω από την κορυφή θα τοποθετηθεί πιθανότατα ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, με τον Δημήτρη Πέλκα να έχει επίσης πιθανότητες να ξεκινήσει στον κρίσιμο αγώνα του ΠΑΟΚ που θέλει την νίκη για να παραμείνει μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Το μάτς θα διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου.
Σπανός. Ναι. Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης είναι. Ατρόμητος Σπανός. Ναι. Λέει, ο πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Σπανός παραδέχθηκε ότι το τέλος του 2019 δεν τον άφησε ικανοποιημένο όσον αφορά την εικόνα της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, ενώ έφερε ωραία αποτελέσματα στο τέλος του 2019, είναι έτοιμοι να αφήσουν πίσω τα στραβά αποτελέσματα προς το τέλος του 2019. Παρ' όλα αυτά εμφανίζεται αισιόδοξος για το 2020 δηλώνοντας σίγουρος για ανατροπή της κατάστασης. Αναλυτικά η δήλωσή του, το 2019 ήταν μια απόλυτη επιτυχημένη χρονιά για το σύλλογο μας στον Ατρόμητο Περιστερίου, με την κατάκτηση της τέταρτης θέσης του πρωταθλήματος Super League και τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τέλειο. Mm-hmm. Το τελείωμα της χρονιάς δεν μας αφήνει ικανοποιημένους ούτε από πλευράς απόδοσης στο γήπεδο, ούτε από πλευράς αποτελεσμάτων. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι το 2020 το κλίμα θα ανατραπεί και η νικηφόρο και επιτυχημένη πορεία της ομάδος θα επανέλθει. Όλοι μαζί μπορούμε να ξαναπάμε τον Ατρόμητο εκεί που το αξίζει, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στο Σάββατο. Σημείωση αύριον, έτοιμη για την επανεκκίνηση της νέας χρονιάς, όλοι στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα. Τρομερός Σπανός. Και λέει και ένα άλλο δωρεό, αποφάσεις για το άλλο μισό, κρίσιμο το επόμενο διάστημα στο Ατρόμητο σχετικά με το μέλλον κάποιων παιχτών και τις μεταγραφικές κινήσεις. Ο Σάββας Φαντελίδης έχει κάνει ήδη τις εισηγήσεις του για το Ρώστο. Αυτά είναι. Θέλει δύο σέντερ μπακ ο Ατρόμητος και καθάρισε. Ναι. Αυτός εκεί ο κρεμανταλάς που έχουν, που μοιάζει με τον Τεμπέλη του σχολείου, πώς το λένε, ο Ρισβάνης. Το Ρισβάνη λες. Γούτας ο άλλος, πώς λέγεται. Ναι, ο Ρισβάνης νομίζω πάει Ισραήλ. Να πάει. Ναι. Να πάει. Ή να πάει, τι. Εγώ με 52 χρονών, το Φεβρουάριο τα κλείνω. Ναι. Ξέρεις ότι εγώ μπάλα δεν έπαιζα, τέρμα έπαιζα. Ναι. Κοντός, και αυτό δεν έπαιξα και αλφα εθνική. Ναι. Ήμουνα κοντός. Μου λένε κόβεσαι για ένα 75, δεν πας. Και σωστά. Γιατί τότε ψηλώνα, ο Δοξάκης και αυτή, Χριστίδης Κωνσταντίνου, ήταν άλλης εποχής. Mm-hmm. Λοιπόν, φέρω μου τρεις μπάλες να το τριπλάρω. Δεν μπορεί, ρε, τον, χαμηλά δεν μπορεί. Ο Γούτας, δεν κάνει καλό. Δηλαδή όλος ο Ατρόμητος είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, καλό δεξιμπακ, τερματοφύλακας Μέγερη και ο Πισιρικάς. Αριστερά καλά, Κατράνης. Χαφ έχει, ο Μασόν ανεβαίνει. Ναι. Εντάξει, Ούμπιντες, αγέραστος. Αγέραστος. Μανούσος, Βέγγιος μπροστά τα χώνει. Σε τερμπάκ δεν έχει, ναι. τρώει πολλά γκολ. Και θα δοκιμάσει και η Κυβρακίδη Γκάλο, δηλαδή θα βάλει τον Γκάλο μπροστά τον Κυβρακίδη, γιατί δεν βρίσκει κάποιο εξτρέμο εκεί να του κάνει τη δουλειά. Ο Γκάλο έπαιζε και εξτρέμο όμως. Έχει παίξει παλιότερα στην ΑΕΚ. Ναι, δεν κάνει πολλά πράγματα βέβαια, αλλά... Λοιπόν, πάμε να δούμε, για να επιστρέψουμε στο Άρης ΠΑΟΚ, αφού έχουμε και τον Κωστή εδώ, τις πιθανές εντεκάδες, να δούμε τι ετοιμάζει. Ο Άρης καταρχήν με Δελιζή, Σιβέλεθ, Ρόουζ, Κορκούτ, Ματίγια, Σάσα, Ντιγκινή, η Λάρσον, Γκάμα, Φετβατζίδη και η Ντέγε. Ναι, είναι λίγο βαριά η τετράδα του εδώ. Ο Ρόουζ είναι στόπερ. Βγήκε κακή μεταγραφή αυτός ο Στρούγγεν, πολύ κακή μεταγραφή. Δεν περίμενα ότι. Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι είχε κάνει ναι. στην Ευρώπη ματσάρα. Δεν προσαρμόστηκε, δεν ξέρω. Και θα παίξει τώρα εδώ με το Ρόουζ δεξί μπακ. Εδώ τώρα αυτό άμα προηγηθεί ο Άρης, εύκολα γίνεται και 5-3-2, τον πετάει τρίτο στόπερ και βάζει τον Στρούγγεν δεξί μπακ. Αν προηγηθεί ο Άρης, εύκολα γίνεται 5-3-2. Mm-hmm. Σάσα πολύ καλός κόβει. Από εκεί και πέρα ο Λάρσον είναι στη γραμμή, δεν είναι για εκεί πέρα, ούτε για φορ, είναι πολύ καλός στη γραμμή. Ο Ιντέγια είναι ο γνωστός Ιντέγια, ο Ντουρμισάη, ο Φετβαζίδης πολύ καλός. Και εδώ μάλλον η έκπληξη που έμαθα εγώ σήμερα στην προπόνηση είναι να παίξω την κοινή πίσω από τον Ιντέγε. Ορθό. Ναι. Λογικό. Και να μην δούμε ποιον. Να μην δούμε τον Γκάμα. Α, να μην δούμε τον Γκάμα. Γιατί ο Γκάμα δεν μαρκάρει. Ναι. Και εκεί ο Πάοκ που έχει πρόβλημα στα χαφ. Mm-hmm. Γιατί και ο Πάοκ δεν έχει τίποτα χαφάρι. Μην νομίζει ότι έχει τίποτα εκτός από το Μίσιτς που κι αυτός δεν είναι πολύ γρήγορος. Αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εκεί θα έχει ένα μαρκάρισμα περισσότερο. Αλλά και είναι βαριά η τετράδα του πίσω. Αν ο Άρης κάνει, ας πούμε, εμένα με ρωτήσανε από τον Άρη, πώς το βλέπεις, μου λένε, άνθρωπος του Άρη. Λέω, αν πάτε συναισθηματικά, πάμε να παίξουμε ανοιχτά κτλ., θα φάτε πολλά γκολ. Άμα κάνετε τους κακομύριδες λίγο, mm-hmm. κλειστές οι γραμμές, έχετε γρήγορους τρεις μπροστά. Να φύγετε με τέσσερις στον ανοιχτό ΠΑΟΚ, μπορεί να πάρετε και το αποτέλεσμα. Box to box, 8 εκατομμύρια στις 60 αυτοί, διαιτητές μπορεί να παίξουν πιο καλά τον πλούσιο. Και
Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου και νομίζω ότι θα πάει και ο Άρης. Ο Άρης βέβαια έχει ένα προπονητή, ο οποίος είναι λίγο... Βέβαια. Μπορεί να το πάει στα ίσια το μάτς και να το χάσει. Δηλαδή εκεί θέλει αλέφαντος, φυτά. Εκεί θέλει αλέφαντος. Πάντως το Φετφατζίδη έχει ξεχωρίσει ο Νίκος από τον Φερινό Άρη. Ναι. Κάνει παπάδες όπως. Ναι. Τρομαρός. Δεν πιάνεται. Η Ντέγε τον έχεις. Τον Ντέγε τον έχεις. Η Ντέγε δεν έχει ιδέα από μπάλα όπως. Ιδέα. Τίποτα. Δηλαδή πρέπει να, όπως έκανε τα γκολ, μόνος του να βρει την μπάλα δίπλα στο τέρμα να τη σπρώξει. Να πάρει μπάλα, τον δεις να τριπλάρει, ούτε στον αιώνα τον άπατε. Ποτέ. Ποτέ. Και κεφάλι δεν έχει πολύ καλό. Μίγα, στον Ολυμπιακό πέρασε μόνο. Κάπου τη φέρναν, τη φέρναν, τα βάζε και έκανε γκολ στον Ολυμπιακό και έκανε βιογραφικό. Καλώς. Του τη φέρναν στην περιοχή, τα έβαζε εκεί. Ανύπαρτος παίκτης πήγαινε κάτω, 2-8 τον ρε τους λέω, τι πως εστίς είναι αυτό. Πήραν τον Τουρμισάη, αυτόν και αυτός λίγα πράγματα. Δεν ξέρει μπάλα καθόλου, τύπο. Φετματζίδης αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Φετματζίδης άμα ήταν στον Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος παίκτης τώρα. Τώρα σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Βέβαια, έτσι όπως ναι. Καλύτερος από Ποντένσε και Βαλμπουενά. Όχι, αλλά στο Μασούρα πάνω. Ο Φετματζίδης είναι ένα δεκάρι ασύλληπτο. Α, για δεκάρι, Βέβαια, άμα δεν παίζει ο Φορτούνης, ναι. Είναι εκπληκτικός. Το προτιμάς από Βαλμπουενά. Α, ποιος δεν υπάρχει. Βαλμπουενά παίκτης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο λέει ο Αλέφαντος. Με υπογραφή. Υπογραφή Αλέφαντος. Πόσο καιρό παίζει ο Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό. Από Σεπτέμβριο. Πόσο? Σεπτέμβριο ήρθε. Τρεις μήνες. Πες μου ένα παιχνίδι που τον είδε εσύ και να μου πεις αυτός είναι παίκτης. Πού? Για θυμίσου κανένα. Κοίτα, πασάρι κάνει, εντάξει, είναι Ευρώπη. Να πούμε. Δεν υπάρχει ρε, τον Βαλμπουενά. Τον έβλεπα εγώ με τον Νίκο τον Γεωργόπουλο. Ναι, τον στη Μαρσέη πριν 25 χρόνια. 25 πολλά, λες, εντάξει. 15. Ναι. Μέσα. Ναι. Απάνω είμαστε. Δεν κάνει γκολ αυτός ο παίχτης, ρε, του λέγα. Δεν κάνει, γελάγαμε. Ναι. Τον είχα στα μπάρια από τότε. Δεν κάνει γκολ, δεν μπορεί. Πέρτε την μπάλα απ' έξω να μπει, βρε άστον, ναι, δεν κάνει γκολ. Εκεί και δικαιώθηκα. Σ' όλα, δεν έκανε τίποτα. Πάμε να δούμε και τώρα. Άρα το Φορτούνι περιμένεις τώρα. Φορτούνι σου λέει πρώτα μέσα Χετφατζίδη. Όχι, περιμένει το Φορτούνι να δούμε πώς θα είναι. Πάμε να δούμε τον ΠΑΟΚ. Αν ο Φετματζίδης τώρα που είναι, έχει χτυπήσει ο Φορτούνις να πούμε και ήταν στον Ολυμπιακό, τα κάνει τέτοια μπασίμα, τέτοια πράγματα, οργιάζει. Κάθε τα παίζει. Δεν σε έναν γκολ που έκανε από δεξιά στην κλειστή γωνία του Τακύρωση. Αλλά την κίνηση δεν έκανε. Εδώ και μέσα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τώρα με Βαρέλα και Ίγκανσον, γιατί είναι εκτός ο Κρέσπο. Απόλυα. Είναι ένα δίδυμο που δεν ξέρω, βαρύ. Ο Βαρέλα δεν επανήλθε μετά τον τραυματισμό. Ο Ίγκανσον τώρα τον βλέπουμε. Είναι απόλυα ο Κρέσπο και χαμηλά. Είναι επειδή είναι γρήγορος χαμηλά, ψηλά δεν είναι τόσο. Βέβαια. Προλαβαίνει και καμιά φορά να σου πω και κάτι. Ναι, και ο Γιαννούλης, ναι. Θέλουν να τον πουλήσουν αυτοί τώρα. Και τον έχουν ανεβάσει ο Γιαννούλης και τα... Μπροστά ο Γιαννούλης ξεκίνησε από δεκάρι, από εξτρέμ και δεκάρι. Μπροστά ανεβαίνει, σεντράρι κάνει. Άμα το βάλεις ένα εξτρέμ μέτριο, όχι παιχταρά, τον Ποντένσε ας πούμε στο ένας μέρα, βάλ το έναν μεσαίο παίχτη. Να του βγει από εκεί. Θα τον περάσει. Και τον έχει σώσει πολλές φορές ο Κρέσπο. Πήγαινε γρήγορα με πλαϊνά βήματα. Για το backup. Ναι, με το, ναι τον προλάβαινε. Τώρα ο Βαρέλα είναι βαρύς. Δεν έχει τα πλαϊνά βήματα. Ο Φετβατζίδης θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ από εκεί με τον Γιαννούλη. Εκεί θα δεις ότι ο Γιαννούλης αμυντικά έχει τα θέματα του. Στα χαφ βλέπουμε τον Μίσιτς και τον Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο είναι σαν το αμάξι το δικό μου, ναι. Το Κόρντομπα, ναι. 15 χρόνια, ναι. 245.000 χιλιόμετρα και η Λάδη κάθε 1.000 χιλιόμετρα πάω και το βάζω εγώ μισό λίτρο, μου λέει άμα κρατήσει κανένα χρόνο να σου αλλάξω τη μηχανή ή θα πάρεις άλλο. Λέω έκανα το σπίτι στο εξοχικό, δεν έχω λεφτά για αμάξι, κάνε μου τη μηχανή. Έτσι είναι και ο Μαουρίσιο. Έτσι είναι ο Μαουρίσιο. Μπροστά, Βιερίνια, Λιμιό και... Κοίτα. Βιερίνια, Λιμιό, ναι, Σφιντεύσκι και αν βάλει τον Μπίσεσβαρ, ναι. Το χάσε το κέντρο. Ναι, γιατί ο Πέλκας ναι. Δεν είναι καλύτερος παίκτης, αλλά τον βάζουν εκεί ναι. Για να κερδίσουν ένα παίκτη ακόμα στα μαρκαρίσματα. Ρε φίλε μου, ο Μπίσεσβαρ ναι. Είναι μακράν ο πιο ποιοτικός παίκτης. Ο Μπίσεσβαρ πρέπει να... Ναι, ξέρεις τι είναι ο Μπίσεσβαρ, ποιοτικός, αλλά ξέρεις, έχει γίνει σαν τη Φακλάνα, σαν κάτι πόντιες γυναίκες χοντρές που άμα κάνουν δύο παιδιά γίνονται ναι. Τέτοιες. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι κάνει.
πάει και κολλάει δίπλα στον, πάει και κολλάει δίπλα στον Σφιντέρφη, στα 5 μέτρα. Να πάρει την μπάλα, να τη δώσει, να τη μοιράσει, να μπει, να τριπλάρει, δεν έχει. Κάθεται εκεί, κολοκάθεται. Μήπως του ήρθε η μπάλα και τη μπλόξει κι αυτός. Ποιοτικός παίκτης είναι. Είναι καλά πόδια έχει και τα λοιπά. Αλλά παίζει τώρα απατεωνίστικο ποδόσφαιρο. Τώρα μπορεί να με βρίζουν εμένα 1 εκατομμύριο παοξίδες. Ας έρθω να με δίνουν στον μπαρ. Θα τους περιμένω όπως τους Αριανούς. Δεν με νοιάζει. Έτσι μου κάνανε και με τον Καρσία. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσω τον Νίκο μπίσες βαρύ Πέλκα, θα μου πει μπίσες βαρύ. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Πίστης. Άσε να λέει. Άσε να λέει. Ραπτόπουλος. Αν ακούς το Ραπτόπουλο, πήγαινε να βουτήξει τον άλλο μου. Ποιος Πέλκας δεν είναι, πόσο εστί ο Πέλκας. Είναι πόσο εστί ο Λιμιός. Είναι πόσο εστί ο Βεϊρίνια τραυματίας. Είναι πόσο εστί ο Σιντερίσκι, ο Σέντρεφόρ. Σιντερίσκι, ο Σέντρεφόρ, εντάξει. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτοί. Ο Γιαννούλης είναι μπακαριστερό. Δεν μαρκάρει. Ποιος να τον πάρει. Τι να μαρκάρει, ποιος να τον πάρει μου τον Γιαννούλη. Ναι, ρε Νικόλα. Να τον βάλω εγώ τον ποτέ, να τον βάλω για μέσα αντί. Τι περπατάει ο Μπίσεσβαρ. Αυτή είναι, τίποτα. Ο καλύτερος παίκτης από αυτούς όλους είναι ο Μπίσεσβαρ. Άμα δεν παίξει ο Μπίσεσβαρ δεν κάνουν τίποτα. Αυτή. Σφιντερίσκι, Λιμιός, Βεϊρίνια. Τραυματίας ο Βεϊρίνια. Καλός παίκτης. Δεν έχει τραυματιστεί. Έχει πάει 32-33. Παραπάνω. Μετά. 34. Ο Ίγκασον. Τι να το. Βαρέλα Κρέσπο. Μάλιστα. Η τερματίας είναι ο Κρέσπο. Άλλο λέω. Ναι. Ίγκασον τώρα. Ο Μάτος, εντάξει, γρήγορος, πολύ καλός. Ο Γιαννούλης, πουλήσε το. Ο Μίσης, ο Χάφσο, σου αρέσει ο Μίσης. Δεν τον έχω προσέξει πολύ. Άρα από ό,τι κατάλαβα, Μάτος και Μπίσεσβαρ από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος Μπίσεσβαρ, βέβαια. Πολύ μου αρέσουν αυτοί. Ο άλλος, ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Κάνουν καλή διάρκεια. Αυτή τώρα δεν είναι. Είναι Ίγκασον, βαριά κορμιά και οι δύο. Μαουρίσιο, Μίσης. Γιαννούλης μπακ αριστερό, Λιμιός. Τον παλεύει ο Άρης. Σπύρο όλος ο Σφιντερίσκης, Σέντρεφόρ. Νίκο, ο Άρης τον παλεύει. Πώς πάει εκεί. Τον παλεύει ο Άρης. Άνετα. Ο? Μπορεί να το χτυπήσει ο Άρης αν παίξει έξυπνα. Όπως τον πρώτο γύρο 2-2. Εντάξει, άλλο ο Άρης έχει προπονητή, ποιον έχει τον. Ένα Γερμανό εκεί, φίλο του Καριστέα, τον Ένι. Εντάξει, ο Άρης όλα τα λεφτά είναι ο Φετματζίδης εκεί. Ο Ιντέγκε δεν παίζει. Πιάνεται. Μωρέ, άμα του βάζει ένα παίκτη, δεν μπορεί να τον τριπλάρει. Σέντρεφο πρέπει να τριπλάρει. Πρέπει να παίρνει την μπάλα και να φέρνει παλικό σαν δύο στόπερ. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν έχει τέτοιο. Από εκεί και πέρα. Εκτός αν βάλει τον Ιντέγκε να παίξει ξύλο με τον. Αν βγάλει το Φετματζίδη και βάλει άλλον εξτρέμ, ποιο θα μπαίνει. Εγώ το Φετματζίδη που τον βλέπω τώρα στον Άρη. Μεγάλη άνοδο. Χαίρομαι να μην τελειώσει το παιχνίδι, να βλέπω το Φετματζίδη. Τόσο ανεβασμένο. Πολύ ανέβηκε, ναι. Έτσι τον βλέπω. Θα δούμε. Ενώ λοιπόν. Πέρσι δεν ήταν. Δεν ήταν. Ούτε τελειώματα, τίποτα. Φέτος είναι πολύ ανεβασμένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα γιατί να δικήσουμε την ΑΕΚ. Έχει θεωρητικά εύκολο μάτς κόντρα στον Πανετολικό. Να δούμε τι θα κατεβάσει ο Καρέρα. 3-5-3-2 θα κατεβάσει αυτός. Νομίζω όχι αυτή τη φορά, αλλά έχει ζητήσει επιτακτικά στόπερ, ένα γκόφτη και μετά, αν βγαίνουν τα κουκιά για επιθετικό, με τον Λιβάγια μπροστά, τον Μάνταλο δεκάρι, τον Βέρντι από τη μία, τον Αλμπάνι από την άλλη, δύο κόφτες, ο Κρίσιτς και ο Σιμόες, συγγνώμη, για το Γαλανόπουλος είναι τραυματίας, Μπακάκι, Λόπες, Τσιγκρίνσκι, Οικονόμου και Μπάρκα. Επιστρέφει. Τα center back εδώ. Ο ένας είναι πολύ γέρος, ναι. Ο άλλος Οικονόμου είναι αργός. Γκολ. Ναι, κράτα το για μετά. Έκανε και μεταγραφές ο Πανετολικός. Λοιπόν, να πάμε στον χρόνο που μας απομένει πριν τα προγνωστικά, που είναι αγαπημένη μας στήλη, να δούμε λίγο και την Αγγλία, γιατί έκανε και νίκη επιτέλους η Άρσενα. Ποδαρικό με το δεξί. Γιαννάκη πανηγυρίζαμε. Θέλουμε ο Γιάνναρος. Η Ρούλα πανηγύριζε, είμαι σίγουρος. Παπασταθόπουλος γκολ. Η Ρούλα θέλει Άρσενα λόγω Γιάννα. Δεν έφαγε γκολ. Η είδηση δεν είναι αυτή. Δεν έφαγε γκολ. Δεν έφαγε γκολ. Είχε να κρατήσει 0 πίσω, Νίκο και Κώστα, η Άρσενα από τις 6 Οκτωβρίου, δηλαδή κοντά 3 μήνες. Πώς να ορθοποδήσει. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάντως εμένα εξακολουθεί να μην μου αρέσει ο Μπαμεγιάνγκ στα άκρα, γιατί νομίζω ότι είναι ακίνδυνος, ενώ στην περιοχή είναι καλύτερος. Βάζει βέβαια Λακαζέτ, οπότε δεν χωράνε και οι δύο. Ξανά ο Ζιλ δεκάρι.
Εδώ είναι ο Νίκολα Πεπέ που κάνει το γκολ. Η Arsenal που πέτυχε το δεύτερο γκολ με τον Παπασταθόπουλο σκοράρει για 8η φορά φέτος από κόρνερ. Κάτι είναι και αυτό όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αλλά να δούμε, να κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί το σημαντικό είναι να ξεκινήσει να κάνει κάποιες νίκες μαζεμένες. Τώρα έχει κύπελο, παίζει τη Δευτέρα με την Leeds που είναι πρώτη στην Championship. Κοίταξε, ο Βεγγέρ μπροστά ζωγράφιζε. Ναι. Πίσω ήταν αφελέστατος. Mm-hmm. Τώρα η Arsenal ούτε μπροστά έχει... Μπροστά με Chelsea και με United έκανε καλό ξεκίνημα. Με τη United το διαχειρίστηκε και καλά, γιατί με την Chelsea έφαγε τα δύο γκολ στο φινάλε. Εδώ είναι το γκολ του Παπασταθόπουλου από κοντά. Πλάκα στην πλάκα, δύο χρόνια στην Arsenal έχει κάνει 5 γκολ για στόπερ. Ναι, αλλά το θέμα είναι πίσω, να φτιάξει λίγο την αμυντική της λειτουργία η Arsenal. Για μένα αυτή η Arsenal είναι διάλυση. Ναι. Όσο βλέπεις Παπασταθόπουλο μέσα. Ναι. Δαβίδ Λουίς, δεύτερο σέντρε μπακ. Τι ευθύεσαι. Όσο βλέπεις αυτούς τους παίκτες, το ο Ζιλ, ο Ζιλ. Περπατάει. Περπατάει, δεν υδρώνει τίποτα. Ναι. Λακαζέ τώρα, δεν είναι πως έχεις, τι και σκατά. Τι σχέση έχει με Τιερί Ανρί και λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Μπέρκα. Τη βλέπεις στην Arsenal, θυμάσαι αυτούς που λες και κλαις. Και κλαις. Έτσι. Βέβαια, έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν παίρνει μπρος με τίποτα. Κοίτα τώρα, δύο στόπερ, Παπασταθόπουλος, Δαβίδ Λουίς. Ήθελα, σε ποια ομάδα στην Ελλάδα παίξουν αυτοί οι δύο? Τους θες στον Ολυμπιακό μαζί? Κάποιο πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό μαζί τους θες? Ναι. Οι δύο τέλος. Θα πάρεις αυτούς τους δύο, τα χάσω όλα. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω κάτι άλλο, παιδιά. Έχουν διαλύσει αυτή την Arsenal. Manchester City Everton 2-1. Εάν δεν κάνω λάθος, είδαμε 5-3-2. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον και από τις δύο ομάδες. Το σημαντικό είναι ότι το έπαιξε ο Γκουαρδιόλα. Έβαλε μυαλό. Λοιπόν, ναι, αν έχουμε. Ναι, να τον δούμε σε full screen. Το λίγο, για να... Πάει στην εξέλιξη ο Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα τι έχει κάνει. Έχει βάλει τον Ρόντρι που είναι half ως δεξί στόπερ για να έχει ταχύτητα. Κανσέλο και Μεντί πάνω κάτω. Και έχει Γκιντογκάν, Ντε Μπρούινε, Φόντεν, Μαχρές και Ζεζούς. Λογικά ο Φόντεν είναι πιο πίσω στον άξονα και είναι ένα 5-3-2 με Μαχρές, Μαχρές και Ζεζούς Κάμπριελ μπροστά, γιατί ο Αγουέρο είναι τραυματίας. Κοίτα αυτός, γιατί φαίνεται τα center back του δεν είναι και τα καλύτερα. Ναι. Και έχει φάει από εκεί τα περισσότερα γκολ. Σου λέει μπροστά θα βρω την άκρη. Έχει και τραυματίες πίσω. Ναι. Έχει κάνει τον Γκαρσία που είναι πιτσιρικά, στον Ρώσα και τον Ρόντρι. Το πήγε πάντως έτσι να δούμε. Παίζει και ψηλά αυτός. Σου λέει αντί να μένουν δύο, να μένουν τρεις. Ναι, αλλά αυτό είναι το μεγάλο λάθος που λέει και ο Νίκος. Γιατί και ο αυτός ήταν χειρότερος. Έμενε με δύο. Ναι. Ναι. Πάμε να δούμε και την Everton με Holgate, τον Μίνα και τον Coleman πίσω. Σιντιμπέ, Ντίν, οι δύο ακραίοι. Ντέιβι, Σίγκουρτσον, Ντέλφ. Κάβερ Λούιν, Ριτσάρλισον, πιο κλασικό του Αντσελότη. Αλλά αν μου έλεγε Νίκο κανείς ότι στο πρώτο μάτς του 2020 θα παίξει Γκουαρδιόλα απέναντι σε Αντσελότη και θα δούμε 5-3-2 ανεξάρτητα αν το εφαρμόζουν καλά ή όχι. Το ψάχνουνε. Το ψάχνουνε, δεν τον πίστευα. Το ψάχνει όμως και αυτό με το Ρόντρι που κάνει. Το φωνάζει ο Αλέφαντος χρόνια τώρα και τίνει να το παίξει όλη η Premier League. Αυτός το έβαλε εκεί τρίτο στόπερ. Περισσότερο για να έχει υποτίθεται να χάβει, να κατεβάσει και την μπάλα στην πρώτη πάσα, μάλλον. Εντάξει. Ναι, γιατί πιο πολύ, πολύ αυτό θα την κατεβάσει, ναι. Και γέμισε και τα χαφ. Έχει κάνει δύο ωραία γκολ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς. Αν έχουμε δυνατότητα χρονικά να τα δούμε, για να κλείσουμε με Λίβερπουλ. Να μας δώσει κανένα τέταρτο παραπάνω. Πες τα κάτω τώρα που θα κατέβεις. Τώρα που θα κατέβω να, κάνε το έτοιμά σου. Να κάνω μια αίτηση, κάνε, ας πούμε. Κάνε το έτοιμά σου. Γιατί τώρα που δεν βγάλει να το πω, αλλά μπορεί να γίνει εδώ μια συνεργασία, να είμαστε περισσότερο έτσι, στο... Έτσι, εδώ είναι ωραίο γκολ από τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, 22 χρόνο Βραζιλιάνο. Ζέσους, Ζέσους, ναι. Και έκανε και ένα δεύτερο πίσω ωραίο γκολ με το αριστερό. Εντάξει, αυτό είναι το μέλλον. Είναι τραυματίας αρκετά μάθηκε το Σαγουέρο. Έχει αρπάξει την ευκαιρία. Κάνει ωραία γκολ. Αυτό που λέει ο Νίκος, ότι την παίρνει εδώ, μπαπ,
Ναι. Με μία κίνηση ουσιαστικά έκανε και τρίπλα και έστωσε. Κάνει τρίπλα και σουτ. Ναι. Αυτό θέλει ο Νίκος. Όχι να την πάρω, να την σμπρώξω, ας πούμε. Θέλει αυτές τις κινήσεις, τις ικανότητες. Και εδώ είναι το 2-0 με το αριστερό, ένα μονοκόμματο σουτ. Ουσιαστικά ευνηδίασε και τον goalkeeper της Everton, γιατί δεν κοντρόλαρε. Περίμενε και κλειστή γωνία τον έφαγε. Ναι. Λοιπόν, και η Liverpool 2-0 της Sheffield United σε ρυθμούς προπόνησης, το κλασικό 4-3-3 του Klopp, ο οποίος, παιδιά, έμαθα σήμερα ότι θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του στην Liverpool, που λύγει το 24, και ότι μετά θα πάει στην Bayern. Πού να πάει? Μετά θα πάει στην Bayern, όταν φύγει από τη Liverpool. Δηλαδή παραπάνω. Η Bayern πιστεύει ότι μόνο με Γερμανό προπονητή θα μπορέσει να ορθοποδήσει. Σε καλή περίοδο πάει στην Bayern, είναι πονηρός. Μιλάμε τώρα σε 3 χρόνια από τώρα, έτσι. Ναι, γιατί τι πιστεύεις ότι η Bayern... Γερμανός είναι ο Klopp. Ναι. Ναι, βέβαια. Και κομμουνιστής κιόλας. Γερμανός και κομμουνιστής, φοβερός. Περίπτωση. Κάπως στη Liverpool έκανε καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Παίρνει προτάσεις. Παίζει ωραία 4-3-3, ωραία. Αυτός είναι. Δεν σε κουράζει. Να παίξει την μικρή την μπάσα, μόλις την μπάλα, πιέζουν ωραία μπροστά, άμα χαθεί μπάλα δεν φεύγουνε. Να έρθουν σέντρα, να σου περιμένουν. Πιέζουν μπροστά. Αν την πάρουν τα στόπερ, πέφτουν από να την ξαναπάρουν. Λοιπόν, πάμε και στα προγνωστικά, παιδιά, για να πήρε κλείσουμε. Πήρε και σέντερ μπακ, όταν το φύλακα έκλεισε τις τρύπες. Ναι, φαντάει. Έχουμε εδώ τον Κωσί, οπότε θα τα πούμε εδώ όλα. Λοιπόν, αν έχουμε την κάρτα, θα τη δούμε με προγνωστικά Super League 1. Έχουμε λοιπόν Όφι Βόλος. Νίκο, μιλάς πρώτος. Όφι Βόλος. Ναι. Στην Κρήτη. Ναι. Ένα χ το βλέπω. Ένα χ. Μην κάνει τίποτα. Εγώ θα... Βλέπω σε εκείνα που... Πες Κωστή. Ναι. Χ το βλέπω. Χ. Χ. Εγώ πιστεύω Όφι. Θα πάω στον Άσο. Λοιπόν, Άρης ΠΑΟΚ. Χ2. Χ2, ε. Κωστή. Χι πέναλτι αποβολή over 8 κάρτες. Καλά, όλα αυτά δεν χωράνε. Στην κάρτα κρατάω το χι, έτσι. Ναι. Χι. Λοιπόν, πάω κι εγώ στο χι. Ναι, πολύ χι φαίνεται εκεί. Ναι. Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Πρέπει να το πάρει ο Ατρόμητος. Άσο. Έτσι βλέπω. Ναι. Άσο. Κι εγώ. Κι εγώ. Α, δούμε. Τρεις άσους εδώ. Ναι. Μετά έχουμε ΑΕΚ Πανετολικός. Καρφί άσο. Άσος. Over. Over. Και εγώ άσος. Μετά έχουμε Ξάνθη ΑΕΛ. Αυτό θα τελειώσει άσοχη. Άσοχη, ε. Περισσότερο για άσο πάει. Α. Έτσι. Άσο, τον περιμένουν τον Κούγια εκεί άσο με ανοιχτές αγκάλες. Ναι. Έχουν κόντρα μεγάλη. Πανόπουλος με τον Κούγια, γιατί ο Πανόπουλος από είναι... Το... Κοίταξε τώρα, ο Κούγιας... Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να τα έχει φτιάξει με τον Ολυμπιακό, ο άλλος τα έχει φτιάξει με τον ΠΑΟΚ. Και οπότε λοιπόν, θα γίνει τέτοιο σκηνικό άσο. Άσο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω θα πάρει ένα βαθμό η ΑΕΛ, θα πάω στο Χ. Εγώ πάω στο Χ εκεί. Πανιόνιος Λαμία. Νίκο. Πανιόνιος Λαμία... Μπορεί να καθαρίσει ο Πανιόνιος δύσκολα. Σκληρή η Λαμία, αλλά έχει καλή παράδοση ο Πανιόνιος. Εγώ είμαι φίλο Πανιόνιος, ξέρεις, το συμπαθώ το Πανιόνιο χρόνια. Mm. Επί Μαυρίκη, ήταν και ο Νίκος εκεί. Ένα χ βάλτο για ένα χ. Εγώ πιστεύω θα το πάρει ο Πανιόνιος με χαμηλό σκορ. Ωραία, πάω και εγώ στον Άσο και ο Κωστής ναι. στον Άσο. Άσο χ έχει πει ο Νίκος, το χ. Εντάξει. Ναι. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άσο, καρφί. Άσο, καρφί. Καρφί κι εγώ. Πάμε, τρεις άσους. Καρφί και 2-3 γκολ. 2-0-2-1. Τρεις άσους. Λοιπόν, ναι. αυτά είναι τα προγνωστικά. Αυτή είναι και η πρώτη εκπομπή για το 2020. Έκπληξη από τον 24. Κλείνουμε 10 χρόνια με Νίκο Αλέφαντο. Ναι. Πέρασαν το σαν καλοκαίρι. Νεράκι. Το καλοκαίρι. Σαν νεράκι περάσανε. Σαν νεράκι περάσανε. Και πάλι στον αγαπημένο μας Νίκο, χρόνια πολλά. Έτσι. Χρόνια πολλά. Υγεία και καλά. Πού θα το γιορτάσει σήμερα. Αυτό που λέει και η Γιάννα, ρε. Θα τα εκατοστήσετε. Λέει τι να γράψω στην τούρτα. Σας θέλουμε. Μου λέει η κοπέλα. Η κοπέλα καμιά 35 χρονών. Ναι. Λέω, λέει, είναι ένα πρόσωπο, λέει, ναι, που ναι. πώς να βάλουμε τη φωτογραφία. Πάτα, λέω, στο Google, Νίκος Αλέφαντος. Το Αλέφαντο είναι, λέει, ναι, ο άντρας μου, λέει, παρακολουθεί πολύ, αυτά, τα λοιπά. Ναι. Γράψε, λέω, χρόνια πολλά
στον προπονητάρα. Έτσι. Και με αυτό θα κλείσουμε. Με τη ρούλα έτσι. Έτσι. Αυτό θα κλείσουμε. Αύριο 4:30 εδώ με το Betting Weekend. Θα είμαστε μαζί την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα είναι τα φώτα. Α, μ' άρεσε με αυτά. Τη Δευτέρα είναι τα φώτα. Θα είμαστε με τον Νίκο την Τρίτη. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε το δοκάρι και μέσα. Θα σε δω, δεν θα σε την Τρίτη. Όχι, θα φύγω. Θα πάω καλά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα κλειδί.